η καλεσμένη λοιπόν που έχουμε σήμερα. Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια, ραδιοφωνική παραγωγός. Νομίζω ότι όλοι την έχουμε δει να παίζει και ρόλους. Ως ηθοποιός, αλλά όχι ως ηθοποιός. Ως ηθοποιός. Αλλά όχι ως ηθοποιός. Δηλαδή, ως ηθοποιός, αλλά δεν είναι ότι πήγαμε στο θέατρο, πληρώσαμε εισιτήριο και την είδαμε. Δηλαδή, παίζει με, αλλά όχι και με τη βούλα. Θα μπορούσε, αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μπορώ να αναπτύξουμε σε λίγο. Λοιπόν, έφυγε για λίγο, αλλά μας ξαναήρθε. Ποια? Η Μαρία Ηλιάκη, που εγώ τουλάχιστον στον καναπέ μου έχω να τη δω κάποια χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός. Αλλά πάνω απ' όλα μια γυναίκα με καρδιά παιδιού. Το ίδιο ορμητική, απαιτητική, παράφορη και μερικές φορές αβάσταχτα ειλικρινής. Ιδού μερικές αλήθειες της ζωής της Μαρίας Ηλιάκη. Είναι καρκίνος με οροσκόπο δίδυμο, που σημαίνει κυκλοθυμική, δοτική, άνθρωπος που αγαπά το σπίτι και την οικογένεια. Ο πατέρας της Γιώργος κατάγεται από ένα χωριό έξω από το Ηράκλειο, τους Άγιους 10. Τα τελευταία χρόνια παίκτησε και εκείνη ιδιαίτερη σχέση με το νησί, ιδιαίτερα με μια συγκεκριμένη παραλία, τα Φαλάσσαρνα, στην οποία πιστεύει πως πρέπει να έχει ζήσει και σε προηγούμενη ζωή. Φτιάχνει και κριτικές πίτες. Η μητέρα της τα μοδίστε. Της έραβε εκείνη τα ρούχα της, όλα ασορτή. Και η Μαρία μοντέλο τραβούσε τα βλέμματα στις βόλτες της. Λέει πως ήταν ένα ήσυχο παιδί που έτρωγε και έκλαιγε. Σχεδόν σε όλες τις παιδικές φωτογραφίες της είναι μπουκωμένη. Έχει έναν αδερφό 10 χρόνια μεγαλύτερο, το Σπύρο, και ανήψια που λατρεύει. Το πιο μεγάλο, τον Γιώργο, τον έχει βαφτίσει κιόλας. Μεγάλωσε και πήγε σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Ήταν καλή μαθήτρια στα θεωρητικά, έγραφε καλές εκθέσεις, αλλά ήταν πολυλογού, ζόρικη και γλωσσού. Ήθελε πάντα να γίνει παρουσιάστρια. Δινόταν και βαφόταν και παρουσίαζε εκπομπές ολόκληρες μπροστά στον καθρέφτη της. Λέει πως την εφηβεία της ήταν ήσυχη και ξενέρωτη. Την επανάστασή της την πέρασε τα τελευταία φοιτητικά της χρόνια, μια εποχή που έζησε σαν party animal. Σπούδασε στο τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Αν και οι γονείς της θα ήθελαν να κάνει μια πιο σοβαρή δουλειά. Ας πούμε, υπάλληλο σε τράπεζα. Η πρώτη σε επαφή με τα μίντια ήταν στο ραδιοφωνικό σταθμό EVA FM 106,6. Έλεγε μονόλεπτα δελτία ειδήσεων. Στον EVA γνώρισε τη Ρούλα Κορομιλά, που της άνοιξε το δρόμο της τηλεόρασης. Το τσιστετέλι της Μαρίας στο δέστη τους και οι φιγούρες της έχουν αντιγραφεί σε δεκάδες βιντεάκια, έχει γίνει καρτούν με χιλιάδες προβολές και για ένα διάστημα πεζόταν non-stop σε όλα τα κλαμπ. Ο θάνατος της μητέρας της το 2012 ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής της μέχρι σήμερα. Έχει κάνει το όνομά της τατουάζ το εσωτερικό του αριστερού της χεριού, Αθανασία. Εξομολογείται πως αυτή η απώλεια της δημιούργησε ένα σύνδρομο εγκατάλειψης. Φοβάται περισσότερο μη μείνει μόνη της στη ζωή και πια θέλει οι άλλοι, οι συγγενείς, οι φίλοι, ο άνθρωπός της να λένε συχνά πως την αγαπάνε. Έχει δηλώσει πως παλιά δεν αγαπούσε το σώμα της, αλλά τα τελευταία χρόνια προσέχει πολύ τη διατροφή της και γυμνάζεται σχεδόν καθημερινά. Τις γνώσεις της για ομορφιά, μόδα, ταξίδια, ονειρικά σουφλέ και προσωπικές εξομολογήσεις θα τις βρείτε στη σελίδα της στο www.mariailiaki.gr. Καλησπέρα λοιπόν! Έλα ρε Μαρία, πόσα χρόνια έχεις να κάνεις αυτό το καναπέ? Αυτό το ρούχο το βάλεις για μένα, ε? Όχι, είπα τι να βάλω σήμερα, σκεφτόμουν πώς θα ντυθείς. Και λέω, η Μαρία θα βάλει καμιά τύπου αυτές τις φούστες που είναι της μόδας, σαν και αυτή που φοράς, είναι λίγο φαρδιά, λίγο κοντή. Λέω από πάνω θα βάλει από τα πολύ ωραία κλειστά μπλουζάκια που συνήθως συνηθίζει, τα βάλα και εγώ φέτος, πολύ μ' αρέσανε. Μπράβο. Οπότε λέω, εγώ ας πάω σε κάτι τελείως κόντρα, γιατί σε εκεί λέω δεν την ανταγωνιστώ. Ωραία, Ελένη. Ρε, άστα αυτά. Δεν ανταγωνίζω. Άστα αυτά. Μ' αρέσει που ενώ κάνεις αυτή τη δουλειά, ασχολείσαι με τη μόδα και πολύ και φανατικά. Λες τα σχολιά σου κάθε μεσημέρι. Τα λέω. Τα θετικά, τα αρνητικά. Και για μένα και για όλο τον κόσμο. Έρχεσαι πρωτίστως εδώ μέσα, ρίχνεις μια ματιά. Να σας πω εγώ τι κάνει. Στη σφήνα την τελευταία τους, πάντα μπαίνει μέσα. Χαζεύει. Να σήμερα, ας πούμε, που είχα και γαλλικά, σίγουρα θα ήταν εδώ, γιατί την ενδιαφέρουν αυτά. Ναι, ναι. Θα μπαίνει μέσα, μετά ακόμα λίγα. Ωραίο αυτό που φοράς. Ωραία, εμένα δεν μου αρέσει πολύ. Μου κάνει προετοιμασία. Κοίταξε. Καλά, δεν με νοιάζει. Φοβάμαι και λίγο. Τι φοβάσαι, παιδάκι, φοβάμαι. Τώρα, γιατί έχουμε εκεί πέρα και την Έγκυο, η οποία είναι και οι ορμόνες της περίεργης. Ναι, έγινε και η Ζαρίφη. Την ώρα που μπαίνεις εσύ, έχει φύγει εκείνη. Α, μα από σένα, ναι. Για εκείνη φοβάσαι. Ναι. Τι, φοβάσαι τα μπει μπροστά σε όνο το φύλακα. Ναι, φοβάμαι. Το καθαρίζω μόνη μου για μένα, παιδί μου. Ναι, σωστά, Ελένη, το έχουμε καταλάβει αυτό. Τι γίνεται, τι νέα. Καλά. Ωραία. Ανοίγω τα μπλοκάκια μου. Α, κατάλαβα. Και σε ξεκινώ. Ερωτησούλες. Ερωτησούλες που έχουν ενδιαφέρον. Ναι. Νομίζω. Εντάξει, δεν θέλω. Θέλω να δω και πώς θα τις δεις. Εντάξει, ωραία, θα τις δω. Με καλό μάτι. Και με πόσα χρόνια είσαι στη δουλειά, Μαρία? Είσαι αρκετά πια. Αν και με σένα πάντα μπερδεύομαι στην ηλικία και δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρω, όταν μου είδες μία μέρα στον καράζ. Στο. Πώς το λέω. Εδώ έξω, πάρκι μου συναντιόμαστε. Πόσο με κάνεις, κάπως χάρηκα. Χάρηκες. Ναι.
Γιατί εσύ σε κάνεις μεγαλύτερη? Όχι. Νομίζω ότι οι εμπειρίες ζωής γράφουν στην ψυχή σου και αυτό μπορεί να το δει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει μια εικόνα για έναν άνθρωπο πολύ ευχάριστο. Ένα φρέσκο κορίτσι. Και εμπειρίες. Και δυσκολίες, γιατί αυτά είναι εμπειρίες. Όλοι μας ζούμε. Δεν σταματάει αυτό ποτέ. Έχεις δίκιο. Και μέσα σε αυτό υπάρχουν και οι ωραίες στιγμές και οι ευχάριστες και οι αγαπησιάρικες και οι χαρούμενες. Σήμερα τι κάνω ψυχοθεραπεία σε όλους, τι είναι η μέρα μου. Και κάνω ανάλυση όποιον περνάει τον καναπέ. Ωραία την κάνεις όμως. Είσαι η δεύτερη που κάθεσαι σε αυτόν τον καναπέ και ανοίγουμε τέτοιες συζητήσεις. Τέλος πάντων, εγώ ανάλαβα θέλω να το πάω. Ωραία. Ποιος χαρακτηρισμός που σου έχει αποδοθεί πιστεύεις ότι είναι άδικος? Καταρχήν, σου έχουν δοθεί αρκετοί χαρακτηρισμοί που νομίζεις ότι είναι άδικοι? Εντάξει. Ναι. Το πιο αστείο που έχουν πει για μένα, νομίζω και το πιο άδικο, είναι ότι είμαι λίγο ξινή. Έως πολύ. Γιατί γελάνε από εκεί? Γιατί, μωρή, είμαι, σου έχω κάνει ποτέ κακό. Αντυχία, να κατέβουμε σε απεργία. Άκου, ξέρεις, να σου πω που μπερδεύονται όλοι. Εγώ όταν έχω τις μαύρες μου, που τις έχω συχνά, είμαι με το κεφάλι κατεβασμένο και δεν πολύ μιλάω. Είτε γιατί ντρέπομαι, είτε γιατί δεν έχω κέφια, είτε γιατί νομίζω ότι είσαι απασχολημένος εσύ και δεν θέλω να σε ενοχλήσω. Είτε σε είναι το μυαλό σου αλλού. Ναι, είτε γιατί το δικό μου το μυαλό είναι αλλού. Τα τελευταία χρόνια αυτό μου συμβαίνει αρκετά συχνά. Και ο κόσμος το έχει παρεξηγήσει λίγο. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Και απ' την άλλη θέλω να μου εξηγήσεις και το εξής. Και εσύ και ο Νίκος, γιατί το κάνατε και παλαιότερα, γι' αυτό το λέω, και φέτος συνεχίζετε πράγματι να μιλάτε με χιούμορ για τα ρούχα, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι ο Νίκος τη γλιτώνει πάντα. Τι εννοείς? Ενώ ότι κανείς δεν τα πει. Ρε, τι χοντράδα πέταξε για μένα. Ναι. Κάπως τα λέει αυτό. Και εσένα μπορεί, επειδή είσαι γυναίκα, να τους κάτσει λίγο, γιατί κυρίως γυναίκες μας βλέπουν. Το προσέχω το πάρα πολύ αυτό. Ειδικά τι λέω για τις γυναίκες. Θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Τους άντρες τους έχω κάνει πολλές φορές με τα κρεμμυδάκια. Αλλά με τις γυναίκες θέλω να είμαι πιο γλυκιά. Δεν ξέρω, είναι αυτό το ύφος μου μερικές φορές. Το έλεγε η μάνα μου. Τι σου λέει? Μου λέγε, παιδί μου, έχεις ένα ύφος μερικές φορές που οι άλλοι το παρεξηγούν. Σε παρακαλώ, άλλαξέ το. Εντάξει, το παλεύω. Μαρία, μια και την ανέφερε στη μαμά σου. Ναι. Θέλω να μου πεις εάν ποτέ συνηθίζει κανείς την απώλεια της μαμάς σου. Όχι. Ανεξαιρέτως, αν έχει αδέρφια, αν έχει παντρευτεί, αν έχει παιδιά, αν είναι μόνος, τον έχει μια ωραία ζωή, αν δεν έχει, αν είναι μικρός στην ηλικία, αν είναι μεγάλος. Συνηθίζει ποτέ κανείς την απώλεια της μαμάς του? Νομίζω πως ειδικά της μαμάς δεν συνηθίζεται ποτέ. Εμένα δηλαδή, Θεός χωρέστην, μου κάνε μεγάλο κακό στη ζωή μου που έφυγε έτσι όπως έφυγε. Και όλα αυτά τα χρόνια δηλαδή που ζούσαμε μαζί, με έκανε άλλον άνθρωπο. Πολύ κλειστή, πολύ μελαγχολική, πολύ. Δηλαδή μου ήρθε και μου κάτσε σαν πέτρα, ρε παιδί μου, αυτή η απώλεια. Και ακόμα το παλεύω. Είναι κάποιες φορές, πολλές αυτές τις φορές μες στη μέρα, που μου λείπει πολύ. Γιατί είχαμε και μια πολύ περίεργη σχέση με τη μάνα μου. Ήμασταν πολύ στην κόντρα, αλλά πολύ αγαπημένες και ήταν το στήριγμά μου. Ήταν ο σάκος του μπόξ μου. Ήταν όλα. Για τα προσωπικά σου τις μιλούσες? Ναι, ναι. Έπαιρνε θέση ή ήταν πάντα η μαμά σου, η οποία μαμά σου έπρεπε πάντα να υποστηρίξει το παιδί της, όπως όλες οι μαμάδες, αλλά καμιά φορά πρέπει και να μας λένε ότι ξέρεις όμως εδώ, είσαι λίγο άδικη, πες και εσύ που δεν το πας καλά. Ή ήταν πάντα η αγκαλιά? Όχι, ήταν πολύ αυστηρή σε αυτά τα θέματα. Ήταν δίκαιη η μαμά μου και νομίζω ότι έχω πάρει και εγώ τη δικαιοσύνη της και ήταν και πολύ τίμια. Δηλαδή, ό,τι ήταν, μου το έλεγε. Εκεί δεν ήσουν. Εκεί ήσουν σωστή. Εκεί πάρ' το λίγο αλλιώς. Απ' την άλλη, στα χρόνια που σε ξέρω, πάντα όχι πολύ καλά. Δηλαδή, δεν ξέρω τι εικόνα έχει ο κόσμος. Βέβαια, είμαστε πάντα διπλανά στο στούντιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι με τους ανθρώπους πάντα έρχεσαι κοντά, τους γνωρίζεις. Αυτά θέλουν χρόνο. Και κυρίως όσο πιο μικροί είμαστε, που δεν έχουμε πολλές υποχρεώσεις, έχουμε πιο πολύ χρόνο για να είμαστε ανοιχτοί στους ανθρώπους και να μιλάμε και να βγεις και λίγο έξω και να πεις και πέντε κουβέντες παραπάνω. Λέω όμως, επειδή είμαι πολλά χρόνια στον Α και σας βρήκα εδώ, όλους σας. Ήσασταν πριν από μένα. Ναι, αυτό τους κούς. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που είχες αυτή την πολύ στενή σχέση με τη μητέρα σου, αναρωτιόμουν και το σκεφτόμουν την περίοδο μετά, αφού πέρασαν τα χρόνια και είδα ότι και εσύ προχώρησες τη ζωή σου, δημιούργησες μια σχέση. Μιλάω για τη σχέση που έχεις τώρα, εγώ δεν ήξερα για άλλες σχέσεις. Εμένα τουλάχιστον δεν μου έχεις πει επίσημα ποτέ κάτι άλλο. Προφανώς τα είχες, αλλά προφανώς θα ήθελες να τις κρατήσεις μόνο για τον εαυτό σου. Ναι, ούτε τώρα θα σου πω. Τι εννοείς? Μισό λεπτό, θα χάσω την κουβέντα μου τώρα, γιατί εγώ καμιά φορά τα φερούμε κιόλα. Γιατί μαμά λέει. Έχω την εντύπωση και αναρωτιόμουν μετά από χρόνια, τώρα που σε έβλεπα να προχωράς στη ζωή σου, ότι μήπως τελικά ρε παιδί μου, καμιά φορά η πολύ στενή σχέση και αυτό όλο που μπορείς να πάρεις από τη μαμά σου, σε άφησε λίγο να μείνεις πίσω στο κομμάτι της σχέσης. Ναι. Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι εννοώ. Όχι το να μην έχεις μια σχέση, βεβαίως και θα έχεις τη ζωή σου, αλίμονο. Με έναν τρόπο πιστεύω, έτσι όπως
σκέφτομαι τη ζωή λίγο προς τα πίσω, ότι αυτή η οκταετία μαζί, δηλαδή ασθένεια και θάνατος της μαμάς μου, ήταν 8 χαμένα χρόνια για μένα, αλλά τι εννοώ, χαμένα συναισθηματικά. Χαμένα στο κομμάτι το προσωπικό, ναι, σου, χαμένα, δεν ήταν, ναι, χαμένα, ναι, ήταν, ναι, επιλογή σου και ήταν, εννοείται, η μητέρα σου και εσύ, οι δυο σας. Αλλά... Μην παρεξηγηθώ, το χαμένα ήταν, εννοείς, σε πολλά εισαγωγικά. Το εννοώ, χαμένα είναι λάθος, δεν ξέρω πω εγώ τι θέλω να πει, συγγνώμη, ναι. Θέλεις να πεις ότι επειδή εκεί έδωσες τα πάντα, ναι, σου, ναι, ναι, έχασα, άφησες αυτό το κομμάτι, άρα εκείνα τα χρόνια στο προσωπικό σου επίπεδο πήγανε χαμένα. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό ήθελες να, ναι, πεις, για να μην δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις. Άρα σε απορρόφησε τελείως, αλλά αυτό είναι τελείως δικό σου κομμάτι. Αισθάνεσαι ότι άρχισες να μεγαλώσεις? Όχι. 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 Πιστεύεις ότι ορίμασες μικρή ή σου πήρε παραπάνω χρόνια από ό,τι κανείς αναλογικά θα, όχι, θέλει. Όχι, νομίζω ότι ορίμασα όπως οριμάζουν όλοι οι άνθρωποι. Δεν άργησα. Όταν έφυγε η μητέρα σου από τη ζωή, αισθάνθηκες την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να είσαι με έναν άνθρωπο μαζί? Ασυναίσθητα. Όχι συνειδητά. Ξέρεις, μένεις ξαφνικά, ναι, μόνος σου. Όταν μένεις ξαφνικά μόνος σου, θέλεις. Όχι μόνος από μια σχέση. Από σχέση με τη μαμά σου. Όχι έφυγε μια σχέση, δεν προχώρησε κι αυτή, που συμβαίνουν στη ζωή μας και όσο και αναλυγίζουμε, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Όταν φεύγει ένα στήριγμα από δίπλα σου, το οποίο είναι η μητέρα, να θέλεις, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο να στηριχτείς. Κάτι, να πεις ότι έχω κι εγώ κάποιον και είναι δίπλα μου. Αυτό δεν εννοείς? Ναι, αυτό εννοώ. Ναι. Αυτή την ανάγκη, ναι, την ένιωθα και όταν η μαμά μου ζούσε, που περνάγαμε όλη αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, είχα ανάγκη ανθρώπους γύρω μου, όχι μόνο ένα σύντροφο, είχα ανάγκη και από καλούς φίλους, τους έψαχνα, τους αναζητούσα. Είχες όμως πάντα φίλους. Είχα, δόξα τω Θεώ. Δεν είσαι ένα μοναχικό κορίτσι. Κλειστή όμως είσαι. Ναι, είμαι. Πάρα πολύ κλειστή. Αυτό παρεξηγείται, νομίζω, ρε Ελένη. Παρεξηγείται με αλφαγιώτα. Αυτό λες εσύ ότι παρεξηγείται. Ναι. Δηλαδή πιστεύεις ότι δεν έχεις κάνει άλλα λαθάκια που να δώσεις αφορμές να σε παρεξηγήσουνε? Καλά, σίγουρα. Έχω κάνει λαθάκια σε επίπεδο... Αυτό. Όχι σε επίπεδο να βλάψω, ναι, άνθρωπο, αλλά προς αυτό, Θεού. Ναι. Ναι, μπορεί κάτι να έχω πει, κάτι να έχω παρεξηγήσει, κάποιο λάθος βλέμμα, κάποιο λάθος κίνηση, κάποια λάθος λέξη, όλα αυτά, ναι, παρεξηγούνται, λογικό είναι. Και απ' την άλλη, σε ενδιαφέρει πάντα η γνώμη όλων των ανθρώπων? Εντάξει, όχι όλων, αλλά με ενδιαφέρει. Σαφέστατα και σε ενδιαφέρει. Στεναχωριέμαι αν ακούσω κάτι κακό. Δηλαδή, μπορεί να περάσω, να είμαστε κάπου, να περάσω και να με κοιτάξει περίεργα. Εγώ θα το κουβαλάω αυτό όλη μέρα. Και θα λέω, ορίστε τώρα αυτό. Αυτή, γιατί με κοίταξε εμένα έτσι, τι έχω κάνει? Με κοίταξε κάπως περίεργα, τι έχω κάνει κάτι, την πείραξα. Θα το σέρνω. Σε απασχολεί αυτό? Ναι. Εμένα με είδες ποτέ ότι μπορεί να είχα κάτι μαζί σου? Μια και λέμε σήμερα του κόσμου τα πράγματα. Δηλαδή, το λέω γιατί και εμένα πολλές φορές μου λένε, Ελένη, καμιά φορά όταν περνάς και δεν μιλάς σε άνθρωπο, μπορεί να σκέφτομαι τα δικά μου προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Μπορεί να μην μιλήσω σε κανέναν, αλλά πια εντάξει, και αυτοί που με ξέρουν καμιά φορά κολλάνε και μου λένε, έχεις κάτι μαζί μου? Λέω, παιδιά, είστε σοβαροί. Εγώ αποκλείεται να έχω τα δικά μου θέματα και να μην βλέπω κανέναν. Ναι. Εσύ λοιπόν το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Για σένα. Ναι, σκέφτηκες ποτέ ότι. Ρε, εσύ, ξινή σήμερα είμαι, νεγάκι, μήπως έχει κάτι μαζί μου? Ναι. Γιατί δεν μου το πες? Τα κρατάς μέσα σου. Τι να σου πω? Λέει, γιατί δεν μου μίλησες? Εγώ, ας πούμε, το βλέπω ανάποδα. Ναι. Λέω, σήμερα δεν έχει τα κέφια της. Αλλά εντάξει, όχι ότι έχει κάτι μαζί μου. Σε βλέπω, είναι στιγμές που μπαίνεις και λάμπει ο τόπος. Μπαίνεις με ένα χαμόγελο, θα ανταλλάξουν 5 βλακίες, θα ρωτήσεις κάτι. Είναι από το βλέμμα. Σήμερα, ας πούμε, το βλέμμα σου, εγώ το βλέπω βαριά μελαγχολικό. Γιατί? Ξέρω εγώ το βλέπω 5 φορές σου είναι έτοιμη να φύγει ένα δάκρυ. Σήμερα. Ναι. Μήπως είναι η βλεφαρίδα που μου έχει βάλει εγώ που μου λέει ότι θα πας με ένα δάκρυ. Καλή ηθοποιός, ηθοποιός δεν είσαι, αλλά εμένα δεν με κοροϊδεύεις γιατί το μάτι είναι ψιλογλαρό. Και είναι και ψιλοθολό. Αλλά σταλίξουμε αυτό και πάμε παρακάτω. Πάμε. Σε φλερτάρει ένας όμορφος αλλά κακοντυμένος άντρας. Ένας άσχημος αλλά στυλάτος. Σε ποιο φλερτ θα τα αποκρινώσουν? Μάλλον, σε τι φλερτ δεν μπορεί, σου έχει τύχει και το ένα και το άλλο. Πού μπορεί να έχει ανταποκριθεί, δες την ερώτηση, αν το βλέπει. Σε φλερτάρει ένας όμορφος αλλά κακοντυμένος άντρας και ένας άσχημος αλλά στυλάτος. Στον όμορφο, καλά και καλοντυμένο. Όχι, στον όμορφο και κακοντυμένο. Θα τον φτιάξω εγώ. Στον όμορφο και κακοντυμένο. Θα τον ντύσω εγώ. Θα τον αλλάξω, θα τον πάω εγώ εκεί σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί ψωνίς, θα γίνει μια χαρά κουκλάκι. Καλά δεν πιστεύεις ότι οι άντρες δεν θέλουν να ασχολιέσαι με αυτά? Άλλα πράγματα θέλουν. Αν τον πάρεις χέρι χέρι και πεις πάμε. Πολύ ωραίος, καταπληκτικός, αλλά πάμε λίγο να σου αλλάξω, να είναι λίγο πιο μοντέρνος. Δεν το έχει ψωνίσει ποτέ? Βεβαίως. Αυτά που μου αρέσουν εμένα. Όχι ότι λέει μόδα. Βεβαίως, γιατί με αγαπάει. Τα φοράει γιατί με αγαπάει. Βεβαίως. Γιατί? Εντάξει, φαντάζομαι ότι παίρνει φυσιολογικά πράγματα, όχι τίποτα περίεργα.
Περίεργα. Θέλω να πω τίποτα χρωματιστά, με πεταλούδες, με αυτά και τέτοια. Με πεταλούδες σε άντρα. Δεν ξέρω, γιατί ρε παιδί μου, μπορεί να είναι κεντρικός και να δεν είναι το μάλλον. Ούτε στο γιο μου που είναι 14 δεν παίρνω πεταλούδες. Καλά, είναι μερικοί που στα 45 φοράνε μπλούζες με κάτι πεταλούδες. Φοράνε ρε παιδί μου, αλλά σε μένα θα τύχει αυτός. Ω, εντάξει, όχι, σε σένα έχει τύχει, τώρα αυτός που έχει τύχει, δεν. Ναι, γι' αυτό λέμε. Εσένα σου έχει τύχει να φορέσεις πεταλούδες σε αγόρι. Όχι. Και εκεί να μείνουμε. Ποιο ήταν το αγαπημένο τηλεοπτικό πρόγραμμα όταν ήσουν παιδάκι? Ο Φρουφρού. Ποιος είναι αυτός? Α, είμαστε σε διαφορετικές δεκαετίες, έχετε καταλάβει, έτσι. Ένα καρτούν με κόκκινα μαλλιά, η Κάντι Κάντι. Ναι. Αυτή. Ούτε αυτή τη θυμάσαι. Ναι, τη λέγανε Φρουφρού την Κάντι Κάντι. Όχι, ο Φρουφρού ήταν άλλο, που ήταν αυτός με τα κόκκινα μαλλιά μέσα σε ένα ξυλουργείο. Που ήταν με ένα ξύλο. Πού μίλαγε λίγο έτσι. Όχι. Δεν το ξέρω καθόλου. Δεν θυμάμαι πώς μίλαγε. Ποια παιδική σου συνήθεια σε ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή σου? Παιδική μου. Α, η κουβερτούλα μου. Θέλω να κοιμάμαι πάντα με μια συγκεκριμένη κουβέρτα. Πώς είναι, οι κουβέρτες έχουν ένα ρέλι γύρω-γύρω. Ναι, δεν γιατί έχουμε... το τριβείς. Μ' αρέσει να το μυρίζω και το έχω αυτό από μικρή. Δεν το πλένεις. Το πλένω καλά, εννοείται. Ε, τότε τι μυρίζει. Μυρίζει μυρωδιά κάθε φορά του εκάστοτε απορριπαντικού. Αισθάνομαι ασφάλεια εγώ με αυτή την κουβέρτα. Τώρα τι να σου πω. Εγώ με αυτή την κουβέρτα δεν αισθάνομαι πολύ ασφαλή πάντω. Να το πω κι αυτό. Εντάξει. Ποιο ήταν το χειρότερο μάθημά σου στο σχολείο? Αυτό που δεν ήθελε να τα ακούς με τίποτα. Μπορεί να ήταν αρκετά, αλλά το χειρότερο. Αυτό που δεν αρέσει σε κανένα. Ποιο? Τα μαθηματικά. Α, αυτό πιο πολύ. Ναι. Πώς θα χαρακτηρίζει με μια λέξη την εφηβεία σου? Την εφηβεία μου, ξενέρωτη. Πώς θα χαρακτηρίζεις με δύο λόγια το σήμερα? Το σήμερα. Επικοδομητικά περίεργο. Παιδιά, εγώ κάλεσα τη Μαρία Ηλιάκη. Ναι. Την κάλεσα από την αρχή της σεζόν. Της είπα, θα σε περιμένω Μαρία μου, πότε εσύ θα κάνεις σκέφη να έρθεις. Εδώ θα είμαι μέχρι τέλος Ιουνίου, εδώ θα είσαι και εσύ. Θα τα πούμε. Ναι. Θα με τρελάνει σήμερα. Ποια είσαι εσύ που ήρθες στον καναπέ μου? Τι έκανα? Φέρε μου την Ηλιάκη. Τι έκανα? Φέρε μου τη Μαρία πίσω. Δεν σε ξέρω εσένα. Έλα, ωραία, ξανά το πάω από την αρχή. Τι έκανα λάθος? Τι συμβαίνει? Τι είναι το επικοδομητικά περίεργο που ζει σήμερα? Α, περνάω μία περίεργη φάση. Μου περνάς κάποια περίεργα πράγματα σήμερα που δεν είναι αυτά που περιμένω να ακούσω. Και λέω τώρα, τι συμβαίνει? Ναι. Σε τι φάση είσαι, Μαρία? Είμαι σε μία φάση. Ωραία. Ναι. Καλά, δεν με βλέπεις? Άσχετα που πιστεύεις ότι σήμερα καλά σε βλέπω. Βάση. Σήμερα βλέπω γενικά... το μάτι σου λίγο υγρό. Ίσως επειδή πιάσαμε την κουβέντα με τη μαμά σου, δεν ξέρω. Θα σε πάω σε άλλες κουβέντες μετά και θα δούμε. Ναι, με επηρεάζει λίγο αυτό πάντα κάθε φορά που το συζητάω. Είμαι ωραία. Είμαι καλά. Και χώρισα, Ελένη. Τι? Ναι. Να το πούμε για να τελειώνουμε κιόλα. Δεν είναι να με ρωτούσε. Εγώ να σε ρωτήσω γι' αυτό. Εγώ δεν έχω προλάβει να μάθω για τη σχέση μου. Δεν έχουμε. Για τη σχέση σου δεν σε ρωτούσα, γιατί έχει να έρθει 4 χρόνια και είναι η πρώτη φορά που επίσημα σε βλέπω με έναν άνθρωπο. Ναι. Υπολογίζω χοντρικά καμιά διετία. Θυμάμαι από τότε που ήσουν με το Λιάγκα και τη Σκορδά. Ναι, ναι. Το έχω στο μυαλό μου πότε χοντρικά μια διετία. Και ναι, θα σε ρωτήσω κάποια στιγμή ότι τι διαφορετικό έχει αυτό ο άνθρωπο. Δεν θα σε ρωτήσω, αυτά θα σε ρωτάω σήμερα. Και έτσι καίγεται μια συνέντευξη. Μα τι να κάνω. Ένα χειροκρότημα στη Μαρία Ηλιάκη. Να να το παίξω. Και με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μα σε μένα ήρθες να μου το πεις αυτό, δεν με λυπάσαι. Εντάξει. Κοίτα, και εγώ είχα σκεφτεί άλλα πράγματα να μου πεις, ρε παιδί μου, αν εσύ έχεις αλλάξει, αν εσύ έχεις μεγαλώσει, έχεις οριμάσει. Να τα πούμε κι αυτά. Και... τι να πούμε τώρα, αφού πήγε αλλού το πράγμα. Κοίταξε τώρα. Εγώ θα σε ρώταγα τι διαφορετικό για αυτός ο άνθρωπος που τον έβαλες και στη δικιά μας ζωή με έναν τρόπο, μας άφησες να δούμε ότι είσαστε μαζί. Ναι. Κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει στο παρελθόν. Είδαμε να κυλάνε τα χρόνια, βεβαίως μπορεί να είχατε και μια-δυο δύσκολες στιγμές, αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό από ότι έχουν όλα τα υπόλοιπα ζευγάρια. Και εσύ και μου λες, μόλις χώρισα. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, επειδή δεν θέλω να γραφτεί περίεργα και δεν θέλω να γραφτούν ανακρίβειες και ψέματα και ίσως κάποιες φορές γράφονται και κακοήθειες για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό, σήμερα που αισθάνομαι εδώ άνετα μαζί σου, το λέω. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο ήμουν 1,5 χρόνο, πέρασα πάρα πολύ ωραία, τον σέβομαι, με σέβεται, χωρίσαμε πολύ πολιτισμένα. Οπότε κλείνει το θέμα εδώ και συνεχίζουμε και δια τη ζωή μας. Με συγχωρείς, είσαι σίγουρη ότι δεν θα το ξαναβρείτε? Όχι, γιατί έχει γίνει μία αυτή που διάβασα. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει συμβεί και άλλες δύο φορές τρεις. Δεν το γνωρίζω. Όχι, είναι μία απόφαση όρημη, συνειδητοποιημένη. Δεν. Θα σε επηρεάσει το ότι γραφτεί? Κοίταξε, εντάξει, ότι κάτι θα γραφτεί, θα γραφτεί. Αλλά νομίζω ότι το κλείσαμε το θέμα. Τι να γραφτεί, όταν δύο άνθρωποι χωρίζουν φιλικά, τι να γραφτεί? Να γραφτεί τι, ότι. Ναι, θα με επηρεάσει. Γι' αυτό και δεν θα ήθελα να γραφτεί κάτι περίεργο. Ρε Μαρία, με έχεις κομπλάρει, ε. Γιατί, ρε Λένη. Εγώ τώρα δεν ξέρω τι να σου πω. Βρέθηκε άνθρωπος να σε κομπλάρει εσένα.
Εγώ τώρα τι να κάνω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή. Μωρέ, συμβαίνουνε. Φυσικά εδώ συμβαίνουνε σε γάμους, δεν συμβούν σε σχέσεις. Ναι. Αλίμονο. Εμείς οι δύο έχουμε καρμική σχέση σας, στους χωρισμούς. Δεν ξέρω, ναι. Τυχαία βέβαια. Σωστό. Πώς κάθεται. Τελικά, ρε παιδάκι μου, πες μου κάτι. Έχεις καταλήξει μέσα στο μυαλό σου αυτό που θέλεις να πάρεις μέσα από μία σχέση, όχι μέσα από έναν άνδρα. Γιατί ο άνδρας είναι αυτός που μαζί με σένα ουσιαστικά φτιάχνει το μείγμα για μία σχέση. Εσύ τη σχέση για σένα, πώς τη θέλεις σήμερα, το έχεις στο μυαλό σου. Δεν θέλω να μου την περιγράψεις. Ναι. Αλλά το έχεις, γιατί καμιά φορά λέω, όταν περνάει καιρός μπορεί να βλέπουμε πράγματα ή επιλογές που κάναμε και να τις βλέπουμε λάθος και να λέμε πώς το κάνω αυτό. Αλλά από την άλλη μπορεί να λέμε αυτό γιατί το έχασα. Γιατί το πήγα έτσι και δεν το πήγα έτσι, αφού ήταν καλά. Επηρεάζεσαι ποτέ από φίλους από τον περίγυρό σου? Όχι, δεν τους αφήνω πολύ να με επηρεάζουν. Ωραία. Θέλω να τα σκέφτομαι μόνη μου και να παίρνω τις αποφάσεις μόνη μου. Διάβαζα, ας πούμε, μια συνέντευξή σου που έλεγες άσχετα με τους φίλους. Δεν ξέρω πόσο παλιά ήταν, αλλά τώρα επειδή σου λέγαμε σε εδώ πολύ καιρό, λέω κάτσε να ανοίξω η ματιά να δω περίπου τι έχει πει αυτά τα 3 χρόνια, 4 που έχω να τη δω. Γιατί λοιπόν ότι κάποια στιγμή κάπου είπες ότι δεν νομίζω ότι σε μένα το κομμάτι γάμος έχει. Με δικά μου λόγια το μεταφράζω αυτό που πες εσύ. Αυτό το είχα πει στον Κωστόπουλο. Α, το πες στον Κωστόπουλο. Ναι. Το πες βράδυ, γι' αυτό δεν το είδα. Από βράδυ. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι ο γάμος είναι κάτι που μάλλον εμένα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει. Ο γάμος με την έννοια ότι ρε παιδί μου δεν καίγομαι να μπω σε μια εκκλησία και να φοράω ένα νηφικό τούρτα και αυτό. Ότι για μένα. Ο γάμος χωρίς νηφικό τούρτα. Ο γάμος με την έννοια της συντροφικότητας. Αυτό είναι για μένα το πολύ βασικό. Άρα όπως και να λέγεται γάμος, ναι. Είτε λέγεται σύμφωνο συμβίωση, είτε λέγεται απλά συμβίωση, είτε λέγεται πολιτικός γάμος. Αυτό το λες γάμο, για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ναι, γάμο το λέω. Το λες γάμο. Ναι. Αυτό δεν σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, αλλά θέλω να υπάρχουν πρώτα κάποιες άλλες προϋποθέσεις. Να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου, ότι θα είναι σύντροφός μου για πάντα. Γιατί εγώ το έχω και λίγο στο μυαλό μου, λίγο ρομαντικά. Πώς ήταν οι γονείς μας, 25 χρόνια μαζί. Ναι, βρε Μαρία, αλλά να σου πω όμως, σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα και έτσι όπως πάει η ζωή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, καλό είναι να όλοι χωρίζουμε και να πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτή η επιλογή που έκανα και αυτή η επιλογή που έκανε και ο άλλος άνθρωπος για μένα, ναι, θα τραβήξει. Ξέρω εγώ, μέχρι το τέλος του κόσμου, ακούγεται πολύ ρομαντικό. Αλλά απ' την άλλη, γιατί πρέπει να σκέφτεσαι μέχρι πού θα τραβήξει και δεν πρέπει να ζεις τη ζωή, την κάθε μέρα που ζεις και που ο Θεός μας αφήνει να είμαστε σε αυτόν τον ωραίο κόσμο. Μόνο να τη ζεις την κάθε μέρα που ζεις, αλλά να τη ζεις όπως θέλεις εσύ να τη ζεις. Ναι. Άρα, όταν δεν τη ζεις έτσι όπως θέλεις να τη ζεις, καλύτερα να. Ναι, αλλά εσύ θες να κάνεις πρόβλεψη τώρα. Μόνο ο άνθρωπος. Εντάξει, συγγνώμη. Και θα είμαι για πάντα όπως ήταν η οικογένειά μου, οι γονείς μου. Συγγνώμη, όταν ερωτεύεσαι έναν άνθρωπο και αποφασίζει να προχωρήσει μαζί του σοβαρά. Ναι. Δεν πιστεύεις ότι θα είναι για πάντα? Όχι, θέλω να πιστεύω ότι θα είναι για πάντα. Κι άμα δεν υπήρξαν χωρισμοί στη ζωή μου, πώς να πιστέψω ότι αυτή τη φορά μπορεί κάποιος να με διαβεβαιώσει. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να πάει στο για πάντα. Εγώ. Ναι. Πρέπει να ξέρεις κι άλλος άνθρωπος. Έχει τις ίδιες δυνάμεις. Έχει το ίδιο σχέδιο κι αυτό στο μυαλό του. Όχι ότι δεν θα θέλει. Μα ναι, μα γι' αυτό ακριβώς. Άρα εγώ δεν μπορώ να ορίσω το μέλλον. Γιατί μιλάμε για κάτι που δεν το κάνω μόνη μου, το κάνω μαζί με κάποιον άλλον. Ναι, αλλά πώς για να ξέρω αυτό το για πάντα. Ναι, παιδί μου, αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Δηλαδή, πώς να σου πω. Φαίνονται. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν αλλάζουν οι σχέσεις. Νομίζω πως ξεκινάς μια σχέση και είναι έτσι και με τα χρόνια μπορεί να πάει αλλού. Εγώ και να λήξει. Αλήθεια το λες. Ναι. Εσύ πιστεύεις ότι είσαι ο ίδιος άνθρωπος που ήσουν πριν από 4 χρόνια που ήσουν διπλανό πλατό? Κάποια βασικά να σου στοιχεία. Πω ένα νέο, δεν είσαι η ίδια, Μαρία μου. Mm. Είσαι πιο προσγειωμένη, είσαι πιο συνειδητοποιημένη, είσαι πιο όρημη και είσαι πιο ευαίσθητη. Ήσουν λίγο πιο σκληρή, λίγο πιο ανθεκτική, λίγο πιο δυνατή. Δεν είσαι η ίδια. Ναι. Έτοιμο πάλι το δάκρυ. Αλλά τα βασικά. Αν σε στείλω στη Ζαρίφα να σε κυνηγάει γύρω γύρω. Αλλά τα γιατί βασικά. Γιατί εγώ δεν θέλω να μου πέφτεις. Όχι, δεν πέφτω. Ένα τώρα ναι, κάπως με έριξες. Αλλά τα βασικά. Ζαρίφα, ετοιμάσου, δεν θα ρωμήξω που είναι. Αλλά τα βασικά χαρακτηριστικά δεν αλλάζουν, εσύ Ελένη. Οριμάζουμε, μεγαλώνουμε, γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά είναι κάποια βασικά στιγμή. Δηλαδή, κάνω εγώ σχέση με έναν άνθρωπο. Mm. Είμαστε εμείς οι δύο φίλες. Mm. Και δεν σου αρέσουν πέντε στοιχεία του χαρακτήρα μου και προσπαθείς να με αλλάξεις. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να με αλλάξεις? Όχι. Όχι βέβαια. Καταρχήν σε έχω επιλέξει φίλοι μου γιατί είσαι έτσι όπως είσαι. Ναι. Και ταιριάζουμε. Ναι. Άμα σε αλλάξω, ξέρω εγώ. Στην πορεία, ρε παιδί μου, φαίνονται όμως πράγματα. Περνώντας ο χρόνος, βλέπεις πράγματα στον άλλον τα οποία δεν τα είχες δει. Και δεν προσπαθείς να τα αλλάξεις. Γιατί αν προσπαθείς να τα αλλάξεις, απλά δεν θα αλλάξουμε. Έχεις προσπαθήσει ποτέ να αλλάξεις άντρα? Ναι, το έχουμε κάνει κι αυτό. Και. Πατάτα, δεν είχε αποτέλεσμα. Κακός, λέει ο Σιμινάκη. Μικρή ήμουν, ρε Σιμινάκη, τώρα μεγαλώσαμε. Α, αλλάξαμε τώρα. Τώρα δεν το προσπαθείς αυτό. Όχι.
Τι κάνεις, προσπαθείς να αλλάξεις εσένα? Προσπαθώ να κάνω υποχωρήσεις. Νομίζω πως αυτό είναι το βασικό. Υποχωρήσεις κάνουμε πάντα στη ζωή. Mm. Δεν σταματάει ποτέ αυτό. Αλλά την άλλη, μην είμαστε και μόνο στην υποχώρηση. Όχι, όχι, όχι. Έλα και λίγο μπροστά. Όχι, όχι. Βάζω και μπροστά, Ελένη, βάζω. Βάζεις. Με κοιτάς περίεργα. Εγώ τώρα το ζω σήμερα αυτό με τη Μαρία Ηλιάκη εδώ. Πείτε μου, ρε παιδιά. Μα τι έκανα, Ηλιάκη. Αυτός ο καναπές πρέπει να γράψει πολλά σενάρια. Την αλήθεια μου είπα. Τι να πω, ψέματα. Όχι, την αλήθεια σου είπες, αλλά με τον τρόπο που μου το λες εδώ μεταξύ, δεν ξέρω πότε μου μιλάς σοβαρά και πότε όχι. Και εκεί που πάω να μπω πιο δυνατά, βλέπω και το δάκρυ έτοιμο και ξανακάνω όπιστα κι εγώ. Το δάκρυ είναι η βλεφαρίδα. Ας τη βλεφαρίδα. Μην ψάρωνε, μην τρελαίνεις. Έλα, πάμε, πάμε, αντέχω. Πάμε. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Έλα, πήγε. Πάω παρακάτω. Το περνάει κι αυτή η σημαία. Το πετάει τα χαρτιά. Ούτε αυτό το θέλω. Όχι, ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ωπαπα. Μα. Τι να φέρουμε. Λοιπόν, εδώ πέταξα 7 ερωτήσεις. Τι να κάνω, παιδιά, σήμερα. Εγώ περίμενα τη Μαρία, τη Μαρία. Μα για μία άλλη Μαρία τα πετάω αυτά. Δεν κολλάνε σήμερα. Λοιπόν, ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου ψυχαναγκασμός, θες να μου πεις? Θα να έρθω να κάτσω λίγο κοντά σου. Ο δικός σου. Εσύ έχεις. Πώς δεν έχω, όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Κάτσε τώρα να σκεφτώ. Και έχουμε και το ξέρουμε. Ξέρεις γιατί σκέφτεσαι? Γιατί δεν είναι ένας. Ναι, μάλλον είναι πάρα πολύ. Όχι, πάρα πολύ μπορεί να μην είναι. Πες μου ένα παράδειγμα λίγο για να καταλάβω. Δηλαδή, εγώ ας πούμε μετράω τα σκαλοπάτια στο σπίτι. Αυτό δεν είναι ψυχαναγκασμός. Ανεβαίνω. Τα σκαλοπάτια και τα μετράς. Τα μετράω, ναι, ξέρω πόσα σκαλιά έχει η πολυκατοικία μου. Πώς? 120. Τι κέρδισες? Τίποτα. Αλλά ξέρω πόσα έχει. Εσύ τι ψυχαναγκασμούς έχεις? Επίσης δεν μπορώ και να με στείνουν. Έχω πρόβλημα. Και κοιτάω συνέχεια το ρολόι. Θέλω να είμαι πάντα συνεπής και να είναι και όλο συνεπής μαζί μου. Το έχεις πετύχει αυτό να είναι άλλη συνεπής μαζί σου? Όχι, αλλά εγώ είμαι. Πάω και περιμένω. Ναι, αλλά αυτό, να, αυτό μου κάνει λίγο ψυχαναγκασμό. Σου κάνει? Ναι. Το βρήκαμε, έχω. Δεν σε ξαφνιάζει αυτό. Δεν σε χαλάει. Δεν έχει πρόβλημα. Μια χαρά είμαι καλέ. Παιδί μου, άμα γίνει λίγο πιο χαλαρή, λίγο πιο. Δεν μπορεί να είναι τίποτα. Αυτό το κομμάτι. Γιατί να με στήσεις, εγώ σε έχω στήσει ποτέ, δεν κατάλαβα. Εγώ πάντα καθυστερώ στο ραντεβού μου. Γιατί ρε Σιελέν, το δεν το θέλω. Πάντα. Πάντα. Και ενώ πάντα λέω, εδώ δεν θέλω να καθυστερήσω, μα το νωρίτερο είναι 3 λεπτά. Εντάξει, έχει τύχει και να το ξεχάσω λεπτά, και ναι. Τελείως. Α, ναι, ωραία. Ποιο λάθος σου νιώθεις ότι έχεις πληρώσει ακριβά? Ποιο λάθος μου νιώθω ότι έχω πληρώσει ακριβά? Τη συνεργασία μου, εδώ με σένα. Γιατί? Πολύ. Αφού το κάνεις και το ξανακάνεις. Μα είδες, είδες. Δεν είμαι ανώμαλη. Μα θα μπορούσατε να είχατε σχέσεις εσείς δύο. Ή μπορεί να είχατε κάποτε και δεν πιστεύω το ξέρουμε. Ότι δηλαδή αφού το πήγαινε έλα που κάνετε. Ναι, είναι ναι, τρομερό. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε σαν παντρεμένοι. Να ρωτήσω κάτι. Αλλά πολύ καιρό παντρεμένοι που έχουμε βαρεθεί ο ένας τον άλλον και θέλουμε και λίγο να κάνουμε τη ζωή μας, να βρούμε και κανένα γκομενάκι να. Ναι, αλλά να υπάρχει και η βάση της σιγουριάς. Να υπάρχει και εκεί ο σταθερός. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν θυμάμαι. Όταν είχε πάει ο Νίκος να κάνει πρωινό με την Κατερίνα στον Αντένα, είχε πάει κι εσύ? Όχι, δεν είχαν πάει. Εσύ πού ήσουνε? Αυτού ήταν ξανά αυτού. Πού σας, μπορεί να είχατε πάει καλύτερα. Λοιπόν, με μένα, γιατί? Ήθελα να διακόψω να πω ότι αυτά είναι τα κεφάτα σου σήμερα, να ξέρει τι πλάνη. Θα μπεις με καλαματιανό εδώ μέσα. Εσύ πού ήσουνε τότε, παιδί μου? Πού ήμουνα? Εδώ, στον Αλφα, έκανα κουσκούς. Μα δεν ήσασταν μαζί. Έκανα κουσκούς και σχολίαζα αυτούς που ήταν κομμένοι. Είχε βάλει στον τάφο η άτιμη. Αλήθεια. Γιατί δεν την πήραμε μαζί, η αλήθεια. Ναι, ναι, ναι. Εσείς γιατί δεν την πήρατε? Καλοί άνθρωποι κι εσείς κατά τα άλλα, φίλοι. Την αφήσαμε να προκόψει στην κυριολεξία. Μπράβο. Αγαπώ σήμερα λίγο. Με τον Νίκο είναι η σχέση σας πολύ περίεργη. Έχετε κάτι κοινό? Ενώ είσαστε πολύ δεμένοι, πιστεύετε ο ένας τον άλλον, εμπιστεύετε ο ένας τον άλλον στη δουλειά, με έναν τρόπο είσαστε φίλοι. Ναι. Αλλά κάτι κοινό έχετε? Όχι. Τελικά. Παιδιά, φέρτε μου ένα γιατρό να με κοιτάξει εμένα σήμερα. Κάτσε, περίμενε. Σήμερα εγώ κάτι χρειάζομαι κοινό. Βοήθεια. Α, χάσαμε και δύο τις μανάδες μας. Να, αυτό μας ενώνει, πιστεύω. Ναι, αλλά αυτός ήρθε εδώ πέρα να μου πει τα νέα του και τι να σου πω. Ναι. Καταλαβαίνεις τι? Καταλαβαίνω, ναι. Κάτι κοινό δεν έχουμε. Δεν έχουμε πολλά κοινά με τον Νίκο. Αυτός είναι, ας πούμε, παιδί της νύχτας. Κοιμάται 4-5 ώρες το πρωί. Εγώ κοιμάμαι από τις 10 το βράδυ. Ο Νίκος δεν βγαίνει έξω. Ναι, εγώ τώρα τελευταία έχω αρχίσει λίγο και. Γιατί? Γιατί κλείστηκα μέσα στο σπίτι πάρα πολλά χρόνια. Και λέω, ας το καλό, λέω, θα ξεδώσω τώρα. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, που ήμουν πιο κλειστή και τώρα έχω αρχίσει και ανοίγομαι. Αυτό. Πολύ σπίτι. Έχω μετρήσει τον καναπέ όλες τις ραφές. Μαρία, ναι. Μου είσαι πολύ αποκαλυπτική, τόσο που με κομπλάρεις και θα φύγω. Τι θα επανέλθω σε λίγο. Να πούμε σε άλλη κουβέντα. Να φύγω. Τι να όχι, φύγω. Κάτσε εσύ. Ναι. Φεύγω. Εγώ πάω να μάθω πώς θα κάνουμε τα χίλια μαζουμερά. Ναι. Και θα επανέλθω. Εγώ να αλλάξω. Τι είπες? Τίποτα.
Να αλλάξει. Ναι. Γιατί τι φοβάσαι με εγώ και πω δεν τύχεται καλά σήμερα η Μαρία. Εντάξει, ωραία, πήγαινε. Τι λέει ρε παιδιά, θα με τρελάνε σήμερα. Ωραία, γιατί βοήθεια του κοινού. Α έρθει κάποιο να μου πει. Όταν θα πάει η Ελένη εκεί στο ναι. Μέχρι, θα φοβάσαι να αλλάξει. Ή άμα σου είπαν έτσι. Οπότε εγώ ακολουθώ. Άμα σου είπαν να αλλάξει. Όχι, εγώ θα σε περιμένω. Σου είπαν να αλλάξω κι εγώ. Εσύ όχι. Καλά, εγώ θα ξανάρθω, Μαρία. Ναι. Θα σε περιμένω. Αμέ, τι ώρα είναι.